Ομόφωνα απορρίφθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΙΑΜ η ένσταση που είχε καταθέσει η Εργίλ επί του αρνητικού λογαριασμού που έχουν συντάξει υπηρεσίες της ΔΙΑΜ με τον οποίο ζητούν την επιστροφή περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο της επέκτασης και βελτίωσης του δικτύου ίδρυυσης. Υπενθυμίζεται ότι η Εργίλ είχε καταθέσει ένσταση και επί του πρωτοκόλου παραλαβής του έργου, η οποία επίσης απορρίφθηκε. Στη συνέχεια, εστάλει από τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑΜ έγγραφο λογαριασμό στην Εργίλ που ζητούσε την επιστροφή περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς σύμφωνα με τις επιμετρήσεις της ΔΕΙΑΜ, η Εργίλ έλαβε χρήματα για έργο που δεν υλοποίησε, με αποτέλεσμα η τελευταία να καταθέσει εκ νέου ένσταση επί του λογαριασμού. Από την πλευρά του, ο διευθυντής της ΔΕΙΑΜ, κ. Τζίνης, επισήμανε ότι η υπηρεσία έχει δικαίωμα να συντάσει αρνητικούς λογαριασμούς, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για κλασική περικοπή εργολαβικού ανταλλάγματος. Λαμβάνοντας τον λόγο, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΜ, Πάνος Κοτινιώτης, επεσήμανε ότι η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου έλεγξε συνολικά το έργο που εκτελέστηκε, όπως ορίζει ο νόμος, και κατέγραψε το πραγματικό έργο που αφορά και τη χρηματοδότηση από συγχρηματοδοτούμενο έργο από Ευρωπαϊκή Ένωση και από ιδίους πόρους της ΔΕΙΑΜ. Ο σύμβουλος της Μίζωνος Μειοψηφίας Τέλης Δουλόπουλος, κατά την έναρξη της συζήτησης του θέματος, ζήτησε να ενημερωθεί εάν παραιτήθηκε ο κύριος Καρύμπας από δικηγόρος για την υπόθεση της Εργίλ, ενώ πρόσθεσε ότι οι εργασίες που έπρεπε να γίνουν παλιότερα γίνονται τώρα και η πόλη ζει σε μια ομοιρία και αγωνία. Όπως δήλωσε, είμαστε υπέρ της εισήγησης, θέλουμε να βοηθήσουμε την πόλη, αλλά υπάρχουν ευθύνες που σύντομα θα αναδειχθούν και αυτοί που φταίνε να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Κάποιοι δεν ήταν εκεί όταν έπρεπε να είναι, κατέληξε.